Μπορεί να είναι το θέμα πολιτικό, αλλά οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να στηρίζεται στην νομιμότητα και η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Γιώργος Παπαφιλίππου για τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, ενώ κάλεσε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Μπορεί να είναι το θέμα πολιτικό, αλλά οποιαδήποτε πολιτική απόφαση θα πρέπει να στηρίζεται στην νομιμότητα. Και η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, είχαμε μια εκτεταμένη ενημέρωση από το Σωματείο των Εργαζομένων. Διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση είναι έκρηκτη, ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό, ότι θα πρέπει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση να δείξουν αυτοσυγκράτηση, σοφροσύνη, σύνεση και βέβαια θα επιχειρηθούν και προσπάθειες προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να διασφαλιστεί εργασιακή και κοινωνική ειρήνη και να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο με όλους τους εργαζομένους και με ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες. Αν θα έχουν αποτέλεσμα ή όχι, θα φανεί. Σε άλλες 58 απολύσεις προχώρησε η διοίκηση της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων παρά τις εκκλήσεις για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο το περασμένο Σάββατο. Έτσι, ο αριθμός των απολυθέντων εργαζομένων που ανήκουν στην βιομηχανία. Σε άλλες 58 απολύσεις προχώρησε η διοίκηση της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων παρά τις εκκλήσεις για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο το περασμένο Σάββατο. Έτσι, ο αριθμός των απολυθέντων εργαζομένων που ανήκουν στη βιομηχανία και παρέμεναν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ανέβηκε στους 109. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, Νίκο Βογιατζίδη, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις του και τις απεργίες. Είμαστε των προηγούμενων 51. Και επιπλέον 58 έχουμε φτάσει 109 οικογένειες, οι οποίες είναι απολυόμενες και μάλιστα χωρίς αποζημιώσεις. Είναι μια τραγική κατάσταση. Δυστυχώς, η μοναδική λιπασματοβιομηχανία της χώρας από βιομηχανία λιπασμάτων έχει μετατραπεί σε βιομηχανία μηνύσεων και απολύσεων. Το Σωματείο μας κατέθεσε σήμερα την πρώτη του μήνυση κατά όλων των εμπλεκομένων, για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν διαπράξει πολλά και σοβαρά αδικήματα, και σύντομα θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Χθες βρεθήκαμε και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά σήμερα έχουμε τη γενική μας συνέλευση το απόγευμα. Σήμερα η Ομοσπονδία μας και μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει μετατρέψει την απεργία σε απεργία διαρκείας. Αύριο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καβάλας μαζί με εμένα θα έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Νομίζω ότι πλέον και οι συσκέψεις δεν έχουν νόημα να γίνονται. Εδώ πρέπει να περάσουμε σε δράση. Το Σωματείο έχει εκφράσει επανελειμμένως ότι εκφράζει κάθε παραβατική συμπεριφορά από όπου και αν αυτή προέρχεται. Επιπλέον δείχνει αυτή η συμπεριφορά του κυρίου Τόνιου ότι υπάρχει ήθος και ότι η δικαιοσύνη θα καταδείξει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ενώ χθες κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα με τη συνέχιση των 48 επαναλαμβανόμενων απεργιών στο κλάδο των λιπασμάτων, και ως αποτέλεσμα, στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τόνιος κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου γραπτή δήλωση παρέτησης όπου έγινε δεκτή. Είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο, κατέθεσα την παρέτησή μου στο Προσωδικικό Συμβούλιο. Έγινε δεκτή τα παιδιά, διότι θέλω να ο αγώνας του Σωματείου να είναι απερίσπαστος. Δεν θέλω να επιτίθονται στο Σωματείο, διότι είναι κάτι προσωπικό δικό μου κτλ. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάρει δρόμο της δικαιοσύνης και ό,τι είναι και ό,τι συμβαίνει θα φανεί στα δικαστήρια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι υπάρχουν διενέξεις μεταξύ απεργοσπαστών και απεργών, διότι σε αυτήν εδώ τη διαδικασία που έχουμε μπει, σε αυτή την ιστορία με τις εταιρείες και με τα αυτά, γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι τρεις εταιρείες από πίσω ξέρουν πολύ καλά όλοι ποιος κρύβεται. Και ότι θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή να ξεκαθαριστεί. Ξέρουν αυτοί για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Έγινε για το Διέρη και Βασίλευε, να βάλουν τους συναδέλφους που ήταν 25 χρόνια μαζί, να τους βάλουν απέναντι τον ένα στον άλλον για να κάνουν τη δουλειά τους ήσυχα και ομαλά, να διαιρέσουν τη βιομηχανία. Μια βιομηχανία που ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και έχουν καταφέρει από μια βιομηχανία διαμάντη να την κάνουν κουφάρι. Από εδώ και πέρα, σας είπα, τραβάμε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εγώ γνωρίζω να πούμε ότι είμαι αθώος. Θα το αποδείξω στα δικαστήρια αυτό το πράγμα. Υπάρχει βάση σε αυτό που σας λέω.
και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Αυτές οι σκέψεις που γίνονται στη Δημαρχία και διάφορα είναι για το Θεαθήνε. Είναι να είχαμε να λέγαμε, αν θέλαν να λύσουν το πρόβλημα, θα το είχαν λύσει. Και δεν θα αφήναν τον κόσμο να μπει σε όλες αυτές τις διαδικασίες που σήμερα με ρωτάτε για ποιο λόγο έχω κάνει την παραίτησή μου. Θα είχαν σταματήσει όλα. Φυσικά μετά την παραίτησή μου συνεχίζω ως μέλος του σωματείου. Είμαι στον αγώνα δίπλα στα παιδιά. Είναι δίκαιος αγώνας αυτών των παιδιών. Και θα πάμε μέχρι τέλους. Θέλω να πηγαίνω ειρηνικά στη δουλειά μου, δεν ενοχλώ κανέναν και δεν θέλω να με ενοχλούν, δηλώνει ο Παναγιώτης Κούνδυρας, εργαζόμενος του εργοστασίου λοιπασμάτων. Πρέπει να ντρέπεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να πω άλλο. Ήρθε χωρίς να τον προκαλέσω, ήρθε στην παρέα που καθόμασταν, ήρθε σαν μενόμενος σταύρος, με χτύπησε, μου είπε ότι είμαι υπεύθυνος γιατί απολύθηκαν 51 συνάδελφοί του. Δεν τον προκάλεσα, δεν τον ανταλλάξαμε λόγια, με χτύπησε. Γιατί η πρώτη φορά είναι που με χτυπάει και την πρώτη φορά μπροστά στα δικαστήρια έγινε. Τους είπαμε ότι πάλι τους προκάλεσα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και δηλαδή πρέπει να ντρέπονται οι άνθρωποι. Αυτοί προκαλούν και λένε μετά ότι προκαλούμε εμείς. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Έχει κάνει μηνύσεις, έχει ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι χρειάζεται, το έχει κάνει ο κ. Ρουδουσάκης. Λυπάμαι για λογαριασμό του, λυπάμαι. Αυτό τίποτα άλλο. Ένα συγγνώμη τουλάχιστον, ένα συγγνώμη. Λίγο ανθρωπιά δηλαδή. Να σεβαστεί λίγο το πόνο. Δεν είναι. Εντάξει. Μπορεί να καταδικάζει τα λόγια, αλλά δεν κάνει τίποτα για να τη σταματήσει αυτή τη βία. Δεν μπορεί να λέμε καταδικάζω τη βία και να γίνεται ο χαμός, γιατί δεν είναι μόνο, δεν με έχουν χτυπήσει εμένα μόνο, εδώ έχουν χτυπήσει και άλλους συνάδελφους μου. Θέλω να πηγαίνω ειρηνικά και όμορφα στη δουλειά μου και τελείωστε. Δεν πειράζω κανέναν, δεν θέλω κανένας να με πειράζει.